Όλες οι αποφάσεις κρίνονται. Η απόφαση για δωδεκαετή κάθεξη του Λιγνάδη δεν συνάδει με την απόφαση για απελευθέρωσή του. Από εκεί και πέρα όλοι κρίνονται σε σχέση με αυτά που παίρνουν. Αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί δεν είναι να συζητάμε μόνο για τον Λιγνάδη σήμερα. Σωστά. Όταν ειδικά τα ρεπορτάζ σας έδειξαν τον Γολγοθά, τον που πληρώνει ο εργαζόμενος για τους λογαριασμούς ρεύματος, και όταν μόλις τις προηγούμενες μέρες στην Βουλή ψηφίστηκε από την κυβέρνηση μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βίτσα, και το ΠΑΣΟΚ η μονιμοποίηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια και στα ενεργειακά προϊόντα, οι φόροι αυτοί οι οποίοι εκτοξεύουν στα ύψη και προκαλούν σοκ και δέος στους λογαριασμούς ρεύματος. Ή επειδή μιλάμε για την Κάσο, να θυμίσουμε ότι οι εφοπλιστές πάλι με την ψήφο και των τριών κομμάτων πήραν δεκάδες εκατομμύρια δωράκια για τις επιδοτούμενες γραμμές και ταυτόχρονα θεσμοθετήθηκε μόνιμα το αφορολόγητο καύσιμο για τους ακτοπλώους εφοπλιστές. Το καύσιμο που εμείς πληρώνουμε με καπέλο, οι εφοπλιστές το πληρώνουν αφορολόγητο και φυσικά τα καράβια που πάνε να στείλουν στα νησιά είναι είτε σαπάκια είτε καράβια τα οποία εκτιμούνται σαν ακατάλληλα για δρομολόγια. Αυτό το παιχνίδι παίζεται και σε αυτό το παιχνίδι, αν θέλετε, ένας κόσμος είναι θεατής και αναγκάζεται να πληρώνει τις συνέπειες. Κύριε Σοφιανέ. Λοιπόν, δεν μπορεί να ψηφίζεις τη μία μέρα η μονιμοποίηση των ειδικών φόρων κατανάλωση στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα ενεργειακά προϊόντα και την άλλη να δίνεις κάποια ψίχουλα με το Power Pass. Η ολοκληρωμένη πολιτική στην ενέργεια σημαίνει πρώτα απ' όλα να φύγουμε από το χρηματιστήριο ενέργειας, από τη βιομηχανία ρήπων, από την πολιτική της απολιγνητοποίησης που μας καταδικάζει να εισάγουμε το φτηνό μέχρι τώρα ρωσικό φυσικό αέριο από το πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Σημαίνει να φύγουμε από τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Γιατί δεν είναι τίμημα της δημοκρατίας και τα παραμύθια που λέμε να πληρώνει ο εργαζόμενος στο σούπερ μάρκετ, στο βενζινάδικο, στην ενέργεια. Και φυσικά αυτά προϋποθέτουν ρήξη με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν δεν ακολουθήσουμε μια τέτοια πορεία, θα μετράμε ήττες, θα μετράμε ένα εισόδημα το οποίο κυριολεκτικά εξανεμίζεται, αλλά εάν θέλετε ένα άμεσο μέτρο που μπορούν τώρα να πάρουν είναι να καταργήσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μάλιστα. Και στην ενέργεια, λοιπόν, και μάλιστα, στα καύσιμα. Μια κουβέντα γρήγορα. Αυτό το φόρο εισέπραξαν 2 δις τους τελευταίους μήνες.